Ανεβαίνουν επικίνδυνα οι τόνοι. Τι φταίει τελικά, τι δείχνει πού δείχνει να οφείλεται όλο αυτό, Μαρία? Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Πόπη σήμερα παραδέχτηκε τελικά τι ενοχλεί την Άγκυρα σε σχέση τουλάχιστον με την Ελλάδα. Η αντίδραση της Τουρκίας, είπε, είναι δικαιολογημένη απέναντι στην Ελλάδα, γιατί μέχρι τώρα η Ελλάδα ακολουθούσε πάντα μία φιλορωσική πολιτική. Αυτό γνώριζε η Άγκυρα. Για πρώτη φορά λοιπόν πήρε θέση στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών και επειδή η Τουρκία έχει γίνει δυνατή κατά τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου στην περιοχή, οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να κάνουν την Ελλάδα μια νέα δύναμη ενάντια σε αυτήν την τουρκική δύναμη που έχει δημιουργηθεί. Θεωρεί λοιπόν η Άγκυρα, με λίγα λόγια, και ανησυχεί παράλληλα, θα έλεγα, ότι χάνει την πρωτοκαθεδρία που θεωρούσε, η ίδια θεωρούσε ότι είχε σε αυτήν την περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Επίσης θεωρεί ότι έχει ήδη χάσει την εύνοια των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό λοιπόν έχει κάνει την Άγκυρα νευρική και γι' αυτό όλες αυτές οι αντιδράσεις απέναντι στην Ελλάδα από τότε που ξεκίνησε η Αμερική να στηρίζει την Αθήνα. Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου έβγαλε τον εκνευρισμό του μάλιστα και πάλι αφενός αποκλείοντας οποιαδήποτε συνάντηση με την ελληνική πολιτική ηγεσία. Το είπε σήμερα, δεν υπάρχει καμία τέτοια πρωτοβουλία τουλάχιστον από την πλευρά την τουρκική για τον ΟΗΕ, μιλάω για τον ΟΗΕ την άλλη εβδομάδα. Αφετέρου λοιπόν φάνηκε ο εκνευρισμός του όταν σχολίασε την απάντηση Μητσοτάκη για το φως της ημέρας. Mm-hmm. Έδωσε λοιπόν μια σπασμωδική, θα τη λέγαμε, με απάντηση ότι όποτε θέλουμε εμείς θα πάμε. Μάλιστα. Έτσι. Πάντως, Μαρία, μπορεί τόσο η κυβέρνηση η τουρκική, τα στελέχη της, από τον Ερντογάν μέχρι το τελευταίο στέλεχος, με την αντιπολίτευση να προσπαθούν να παραβγούν ένας τον άλλον στο ποιος θα πρωτοεισβάλλει στη χώρα μας, ποιος θα κάνει δηλαδή πόλεμο με τη χώρα μας πρώτος, αλλά ο τουρκικός λαός δείχνει να έχει εντελώς διαφορετική άποψη για την Ελλάδα. Αυτό φαίνεται μέσα από μια δημοσκόπηση που έγινε. Η πρώτη δημοσκόπηση για την Ελλάδα, Πόπη, μετά τον μπαράζ αυτών των εμπριστικών δηλώσεων εκ μέρους της Άγκυρας, δείχνει λοιπόν ότι η πλειοψηφία των Τούρκων δεν τζιμπάει, να το πούμε κοινώς, στη ρητορική της ηγεσίας τους. Στην ερώτηση λοιπόν της Μετροπόλ, που ήταν μια έξυπνη ερώτηση, να πούμε, γιατί ρώτησε αν υπάρχει έχθρα μεταξύ του ελληνικού και του τουρκικού λαού, όχι μεταξύ χωρών, η απάντηση λοιπόν είναι 64% όχι και 31,3% ναι. Και αυτοί μάλιστα που απάντησαν ότι δεν υπάρχει καμία έχθρα με τους Έλληνες, στην πλειοψηφία τους ήταν υποστηρικτές των δύο κομμάτων που κυβερνούν σήμερα την Τουρκία. Είναι οι δύο στους τρεις Τούρκους λοιπόν, οι οποίοι δεν θεωρούν καθόλου εχθρούς τους Έλληνες, και αυτοί οι άνθρωποι θα ψηφίσουν για την αυριανή κυβέρνηση μπροστά σε όλες αυτές τις προκλήσεις που παρουσιάζει καθημερινά η τουρκική πολιτική σκηνή. Και πρέπει να συμπληρώσουμε ότι είναι και η πλειοψηφία μέσα στα κόμματα που έχει την ίδια άποψη με τον κόσμο που ρωτήθηκε και τους Τούρκους πολίτες που δώσαν αυτή την απάντηση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία.